Ναι, είναι, για μένα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο θεσμό αυτό. Πολύ σημαντικός θεσμός όπως αναφέρετε. Και μέσα σε αυτόν τον ιστορικό θεσμό συμμετέχουμε και εμείς ποδοσφαιρικά. Ήταν ένα τουρνουά δύο μέρες το οποίο τελείωσε για μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και περιμένουμε να δούμε και το μεγάλο τελικό. Ενδιαφέρον, πάρα πολλά παιδιά τα οποία τα βλέπουμε μέσα στη χρονιά με τις μικτές, τα βλέπουμε και στο τουρνουά αυτό να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και να δείχνουν την ίδια προσπάθεια όπως και στο πρωτάθλημα. Και για εμάς τους προπονητές ήταν κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναδούμε τα παιδιά, εγώ προσωπικά τα δικά μου μετά από δύο μήνες που είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, να δω τι κατάσταση είναι και ποιο είναι το ενδιαφέρον που έχουν αυτή την εποχή για το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς δικαίωση για εσάς, για το ρυθμό του ποδόσφαιρου, που τρεις ποδοσφαιριστές πήγαν στην ΠΑΕ ΟΦΗ, ποδοσφαιριστές της Μικτής, ποδοσφαιριστές βέβαια που δουλεύουν μέσα από τις ακαδημίες του Ρεθύμνου. Αλλά νομίζω ότι το Ρεθύμνο τα τελευταία χρόνια κάνει σημαντικά βήματα γιατί και άλλα παιδιά, όπως το Λάκη, το Δεσουλάκη, βλέπουμε πλέον να είναι καταξιωμένοι σε επίπεδο Super League, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε, τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα γενικά στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και μέσα σε αυτό συμμετέχει και το Ρεθύμνο. Οι ακαδημίες παράγουν παίχτες. Και το Ρέθυμνο ακολουθεί σε αυτή την προσπάθεια. Φέτος ήδη δύο παιδιά έχουν πάει στην ΚΑΠΑ 15 του ΟΦΗ. Τον Αύγουστο δηλαδή θα ξεκινήσουν προετοιμασία με την ΚΑΠΑ 15 του ΟΦΗ. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι και οι προπονητές αλλά και τα σωματεία του Ρεθύμνου είναι όσοι δυνατόν περισσότεροι παίχτες από όλα τα σωματεία του Ρεθύμνου. Γιατί κι άλλος ένας παίχτης, ο Θανάσης, ο Θωμάς, πήρε και αυτός μεταγραφή στον ΟΦΗ. Έκανε το βήμα το οποίο. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλη αξία ποδοσφαιρική και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή του. Άρα ο στόχος είναι όσο περισσότερα παιδιά να καταφέρουν να ενσωματωθούν στις ομάδες ΚΑΠΑ του ΟΦΗ, που είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπεί το νησί περισσότερο στο ψηλότερο επίπεδο στο ποδόσφαιρο, και από εκεί και πέρα να δούμε ποια παιδιά από αυτά θα αντέξουν σε αυτό που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να φτάσουν κάποια στιγμή στην πρώτη συμμετοχή σε επαγγελματικές κατηγορίες.